Γεια σας και αέρα στα πανιά σας. Τι κάνετε? Ήρθαμε και πάλι, που φυσικά εδώ πέρα στο Θεσπαριάκι σας λείψαμε. Για σας, για τους άλλους ναι. Παιδάκια μου. Καλώς ήρθες. Τι έχεις άλλο? Τίποτα. Τι να. Πες μου τον πόνο σου. Ποιος πόνο? Πόσα τσίπουρα έχεις πιει, με ρωτάνε. Μένα. Ναι, εσύ. Εγώ. Εσύ. Ποιος το ρωτάει? Από το κοντρόλ. Δεν έχω πει τίποτα. Το καλοκαίρι δεν έπιες τίποτα, δεν έφαγες τίποτα? Τίποτα. Άστο να λέει. Για πάρα τέτοι. Πολλά. Όπως έκανε και ο ίδιος. Μίνα. Σε νέα θέση το κορίτσι μου. Μεταγραφή. Μεταγραφή. Πάντως έχουν πολύ ωραίο. Ξαφνικά χρώμα. Όμως έχετε πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Πολύ φωτιστικά. Αλλά, παρακαλώ πείτε. Που πήγε η Άννα στο Σπαλιάρα? Ναι, η Άννα πήγε στο Σπαλιάρα. Έτρεξε στο Σπαλιάρα. Ναι, κάτι τέτοιο μάθαμε. Τι είπες, Χριστάγη? Μετά την αποχώρηση από τη Survivor έτρεξε στο Σπαλιάρα η Άννα. Ναι. Πήγε να του κάνει συνέντευξη. Έτσι μαθαίνουμε. Αλλά τι βλέπετε, φίλοι μου και φίλες μου? Λοιπόν, ένα καρότο. Ένα 48 παρακαλώ. Δεν θα λες. Αγάπη μου. Σας παρακαλώ, αυτές είμαστε. Ένα 48, ένα 58. Τι άλλο θέλετε? Βάλτε και τις δύο μαζί. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας και χαίρομαι πάρα πολύ το νέο μέλος. Το πιο μικρό να πω, πιο petit. Για μένα. Πετύ. Βέβαια, μην προσβληθείς εσύ αμέσως, Δινάκη μου. Ναι, είναι αδερφές. Για τον κόσμο που δεν ξέρει, είναι η Μέρη η Μούκα. Είναι η αδερφή της Κωνσταντίνα Μούκα. Του χρόνου θα φέρουμε και τον πατέρα. Να τη μαμά. Το κάνουμε, Μούκα. Οικογενειακή ιστορία. Μέρη μου, τι κάνεις? Υπέροχα. Καλά σας βρήκα. Ευχαριστώ για την υποδοχή. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα είσαι μαζί μας. Κι εγώ. Κι εσύ. Να κοιτάς την κάμερα όσο σε βλέπουνε. Έτσι, γιατί είσαι όμορφη. Δεν το συζητάω. Θα τα πούμε, έμαθα πολλά. Έχουμε να πούμε σε λίγο. Ποιο να ξεκινήσω, δεν ξέρω. Πάρετε θέση μόνοι σας. Θα ξεκινήσεις, Κωνσταντίνα. Δεν θα την βάλω κατευθείαν στα βαθιά. Θες εσύ. Άντε καλά. Εσύ μπορεί να ξεκινήσεις, ο άλλος είναι έτοιμος. Αυτό. Είμαστε έτοιμοι. Είστε έτοιμοι. Ή να ξεκινήσω. Προσπαθούν, λέει, μισό λεπτό. Εντάξει, έχουμε τον ίδιο. Ας πούμε, ας πούμε, ένα θέμα. Εγώ. Εδώ είναι. Είναι κρέμεται λίγο αυτό. Δεν μου πέσε. Πώς εκφράζεστε έτσι? Τι να κάνει. Α, εντάξει, ξεκινήσαμε. Μας πάρα πολύ ωραία. Με ποιες ξεκινήσαμε? Ποια είναι αυτή, ρε παιδιά, τώρα? Περδεμένα τώρα. Πάλι μπερδεμένα. Έτσι του πήρε. Α, Σπυροπούλου. Έλα. Μία-μία. Όχι, την προηγούμενη. Αυτός είναι ο Σπαλιάρας και η ζωή Τζάνι. Μπράβο. Ξεκινάμε από αυτό, δεν πειράζει. Ωραία, Μύκονο. Μύκονο. Ναι. Μύκονος. Πάντως έβαλε κιλά, έτσι. Ποιος? Ναι, είπε ότι είναι 92. 98. Πάντα ήταν πολύ αδυνατός. Έβαλε όμως τώρα. Όταν μπήκε στο παιχνίδι, ήταν 92. Τώρα είναι 98. Ξούκακα πνεύματα. Κάτι δεν πάει καλά.
Κάτι δεν πάει. Δεν πειράζει, ρε παιδιά. Πρώτη εκπομπή μετά από τρεις εβδομάδες. Ναι, η αλήθεια είναι πρώτη. Είμαστε. Ναι. Κυρία μου, καλή σα. Πώς φαίνεται, παιδιά. Εμένα η ζωή μου αρέσει πάρα πολύ να σα πω την αλήθεια. Εγώ τη συμπαθώ την κοπέλα. Και εγώ πολύ. Κι αν και έχει φάει πολύ κατάκριση. Εντάξει, ό,τι και αν συνδέσει, θα την. Από κάποιου. Από εκεί πίσω πρέπει να είναι καμιά δούνη. Όχι, δεν θα αναφέρουμε. Το θυμιατό που το έχουμε, ρε παιδιά. Δημητράκη, σε παρακαλώ. Πάνε φέρε το. Και το παπά μας, για μπορείς. Θα φέρω το φίλο μου τον κύριο Χορταρέ εδώ πέρα. Να μας κάνει κατά της Βασκανίας. Τι έχετε λοιπόν, να πείτε εσείς, μ' αρέσει ο σπαλιάρας. Ο σπαλιάρας ο σπαλιάρας. Αυτή πια... Τι, δεν είναι. Γιατί μας μπερδεύετε. Λέει. Ναι, πάμε στο... Α, όχι, να μείνουμε λίγο εδώ πέρα. Τι γνώμη έχετε για την ζωή την Τζάνη. Εμένα μου αρέσει πολύ. Την πάω και δεν μπορώ να την καταστώ μαζί του. Εσύ πάλι χασμουριέσαι. Δυστυχώς που δεν έχουμε μύγες να λες. Χριστάκη σοβαρέψου. Μέρι. Ναι. Εσύ να μιλήσεις αγάπη, να μου πεις για τη ζωή την Τζάνη. Μου φαίνεται πολύ γλυκιά κοπέλα. Μου ταιριάζουν. Πολύ γλυκιά. Ναι. Ξέρεις τι, δεν έδωσε, αυτό ακριβώς δεν είχε δώσει δικαιώματα. Mm. Ούτε είναι κανένα να μην πω να μην εκφραστώ. Ναι, καταλαβαίνω. Αυτό ακριβώς. Όχι, πάρα πολύ. Πολύ. Αισθάσεις, ναι. Και είναι αρκετά χρόνια, 3 χρόνια περίπου μαζί. Νομίζω τόσο. Δεν το ξέραμε όλοι του το Survivor, ότι ναι, σχέση ήταν τρία. Και μάλιστα όταν στο Survivor βγήκε η ζωή Τζάνη και μίλησε. Στο έπαθρο επικοινωνίας. Και είπε ότι. Ε. Σταμάτεση. Πάμε στην επόμενη. Είναι. Πες το. Personal trainer. Ναι, ναι. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Τώρα και να θες. Η Αμαριλής. Ναι. Αγάπη μου. Ε. Κουκλάρα. Θεάρα κουκλάρα. Έτσι, χωρίς περούκες αυτή τη φορά. Και τρομερό παιδί. Δεν είναι σκυμμένη στα 4 η κοπέλα. Χαιρετάει κόσμο. Στην πίστα είναι. Στην πίστα είναι. Φοβερό παιδί. Έτσι εγώ, εσείς. Είναι καταπληκτική. Είχαμε την τιμή να είχαμε και συνέντευξη δική της πριν λίγο διάστημα. Η οποία είναι απίστευτη κοπέλα, πραγματικά. Πάνε πολύ μαθή. Απλή, πάρα πολύ απλό άνθρωπο. Και μάλιστα αγχώθηκε. Κάθομαι και τη λέω: συγγνώμη, έχει δώσει συνεντεύξει σε Μέγκα Αντένα και εγώ δεν ξέρω πού, και αγχώνεσαι λέω σε εμά. Εντάξει, όλα πήγαν πολύ καλά. Πού είναι εδώ πέρα, ξέρουμε που τραγουδάει. Αθήνα. Mm. Ωραία. Τα καλύτερα εύχομαι, την αγαπώ πολύ εγώ. Επόμενη. Κάτσε, περίμενε. Βόμπα, χρυστή να βόμπα. Δεν θα έκφραστο. Παιδιά, είναι από τις γυναίκες, μου αρέσει πάρα πολύ. Όχι, ρε εσύ. Φυσική και στη συμπεριφορά της μου αρέσει πάρα πολύ και το στήριξε έτσι. Τώρα τι να πω, ότι έγινε κάποια βάση του Σάκη. Σίγουρα τη βοήθησε αυτό. Πάντα okay. Αποκτάει κάποιο διασημότητα δίπλα στον πρέπει να το έχει κιόλα, έτσι. Δεν μπορεί να σε κάνει άλλο δεν το έχει. Αυτό το έχει. Είναι η σχέση του Σάκη ήταν η Μανία. Και η λογικά γυναίκα. Άμα λήξει όμω δεν θα είναι καμία. Για πόσο καιρό λιθάνει. Ο Χριστάκη θα μα το πει αυτό. Έχει, τελικά χώρισα. Όχι, 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 δεν μαζί. Δεν το έχω κατέβει βασικά πρόσφατα στο πατρικό του διάβασα. Ναι, ανέβασα και βιντεάκι με τη γιαγιά του Σάκη. Τραγικό. Που λέει, δεν του έδιαξε, που λέει ότι άντρα είναι, άμα πάει με άλλη θα το συγχωρέσει. Ποιο το λέει αυτό. Η γιαγιά του στο βιντεάκι. Και λέει, η Χριστά λέει, μα πάω με άλλο. Όχι, λέει, είσαι γυναίκα. Παλιά σχολή, παλιά κοπή. Υπάρχει το βιντεάκι στο Instagram. Τι πράγματα είναι αυτά. Ωραία, σας αρέσει, δεν λέτε. Δεν μ' αρέσει, εγώ σας είπα τη γνώμη. Όχι. Και γενικά, αλλά μην είμαστε πάρα πολύ. Δεν, δεν. Ξέρεις, εντάξει, είναι ωραία κοπέλα. Αυτή δεν ήταν στο... στη διαφήμιση με, το... με την Ελενίτσα. Ο Ελενίτσας. Ναι, ρε. Ναι, αυτή ήταν. Ναι, ρε, δηλαδή. Ξέρω ότι ψυχρήμασα στο λόγο. Ξέρεις ποια μου θυμίζει τώρα που τη βλέπω εδώ. Την... Μέρη Σνατσάκη. Καμία σχέση. Απολύτως. Από μακριά αυτό μου βγάζει. Τι φταίω. Από μακριά, άμα έχεις εσύ πρόβλημα με τα μάτια. Πάμε στην επόμενη. Και θέλω να πάμε επόμενη, γιατί και εγώ δεν ξέρω τι θα γίνει εδώ πέρα. Κάποια άλλη. Α! Αυτό μου άφησε το Σισε. Κακό του. Όχι, πολύ θεραπεία έπεσε. Για το fashion icon. Πού το θυμήθηκε αυτό. Έκανε την καμπάνια τώρα με το μποξεράκι και το θυμήθηκα. Μποξεράκι φοράει τώρα. Βγάζει δικά του. Όχι, τα διαφημίζει. Τώρα φοράει μποξεράκι. Ναι. Ούτε καν φαίνεται. Φαίνεται. Δείξτε μου, σε παρακαλώ πολύ. Α, φαίνεται, φαίνεται. Και...
και όλο το υπόλοιπο φαίνεται. Εντάξει, πάντα τι βλέπω και κολλάζω μια γυναίκα από κυματιάτικα. Πάντα σησές και σαν ποδοσφαιριστής που ήταν, πάντα προκαλούσε. Έχει και με τη το γυναίκα του έλεγε, είναι πολύ στυλίστρια, κομμότερα κτλ. Σοβαρά γυναίκα του. Α, να χωρίσει γρήγορα. Να πάρουν κι άλλες. Στην Ελλάδα λέει. Αλήθεια. Θα φύγω, θα πάω με το σησέ. Επόμενο. Μη χλεσάρι. Και τελευταία νομίζω. Βαλδής. Με τη γυναίκα του. Εντάξει, όμορφο ζευγάρι. Δεν τρελάθηκες. Δεν καίγομαι. Να το δω κι εγώ λίγο, γιατί από εκεί δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι προσωπικά. Κάποια στιγμή θα μας μεγαλώσει την εικόνα. Ε, έχει τέτοιο σώμα ο Βαρδίς, δεν το ξέρω, ειλικρινά. Γιαννάκη, κρυφά ταλέντα. Μάλιστα. Νομίζω αυτά. Είχαμε και το πρώτο, το οποίο το προστάρισε πολύ γρήγορα. Ποιο ήτανε, επόμενο. Το έχει. Αυτή. Κωνσταντίνας Πυροπούλου. Το αφήνω κλείσαμε, επόμενο θέμα. Ποια είναι η κύρια. Έλα, γιατί. Αυτή ποια είναι καλή. Τώρα. Πού πάει, γιατί συνεχίζει. Πού πάτε, γιατί συνεχίζετε. Σπυροπούλου. Εκεί μείνετε, ευχαριστούμε. Μπράβο, ευχαριστούμε. Αν και δεν θέλω. Τελικά τι θα κάνει αυτή, παιδιά, μάθαμε. Ναι, δεν είναι στο παιχνίδι. Ποιο παιχνίδι. Το τηλεπαιχνίδι που είναι στο Survivor, νόμος, πώς παιδιά. Το όνομα. Μπράβο. Θα είναι εκεί. Εκεί θα είναι. Θα κάνει τι. Θα παίζει. Τα παίζει εκεί. Ναι, ναι, ναι. Μέρος στο παιχνίδι. Ναι. Παιδιά, 25.000 αιτήσεις είχαν. Πλάκα, και δώσανε παράταση για τον όνομα. Πάντως έτσι δηλώσανε. 25.000 αιτήσεις. Βρε τη Νίτσα. Καλά, είναι από τις, νομίζω, τις παρουσιάστρες που θα πω, που δεν θα χαθεί. Θα χωνόταν ούτως ή άλλως κάπου. Χαλαρά. Θα τρυπώσει πάλι. Θα τρυπώσει πάλι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά προς το παρόν εκεί δηλώνει. Στο θες παρέακι δεν έρχεται. Εμάς μας ενδιαφέρει. Μην κοιτάς Ντίνα έτσι. Ο φίλος μας ενδιαφέρει που δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Παιδιά, συγχωρέθηκα πάρα πολύ. Για πες, αυτό είναι πράγματα που έτσι. Πάρα πολύ. Πάει ο Μένιος. Πάει και ο Μένιος. Αλήθεια τώρα συγχωρεθήκες. Πού? Ξεκινάει η κανονικά εκπομπή. Μέχρι το Δεκέμβριο. Μέχρι το Δεκέμβριο, μη χαίρεσαι πολύ. Μέχρι το Δεκέμβριο θα είναι. Μέχρι το Δεκέμβριο. Μετά. Φεβρουάριο ουσιαστικά ξεκινάει το πρόγραμμα. Καιρός ήταν, sorry κιόλας. Καιρός ήταν. Να φύγει. Για τον φίλο του. Χριστάκη, τι έγινε, κοιμηθείς εδώ ή όχι ακόμα. Κάπως έτσι την κόβω. Έχεις να μας πεις κάτι. Λοιπόν, πολύ ποτονική μου είστε σήμερα. Μου φαίνεται ακόμη πεντάτες στις διακοπές. Θέλουμε λίγο κούρδιση. Για πες ρε Χριστάκη, τι έχουμε. Παύλος Πετρουλάκης, πρώτη φορά λέει, δείχνει το προσκλητήριό τους. Ποιος είναι αυτός. Ένας εφοπλιστής. Α, ο μελλοντικός σύζυγος Τσολάκη. Πάλι μ' αρέσει. Ωραίος άντρας. Κακόπεσε κι αυτή. Ακολουθεί τα χνάρια της Στάι. Τι σύμπτωση αυτό όμως. Συγγνώμη όμως. Όχι, άμα τον δεις τον άνθρωπο. Είναι όμορφος. Δεν είναι αντιζωνικό. Μέρα με τη νύχτα. Δεν τον έχω δει. Όχι, ο σύζυγος. Δεν έχουμε φωτογραφία, ε. Έχεις εσύ. Δείξε μας τον Παυλάκη. Του. Είναι ωραίος, έτσι ένα μπρουτάλ. Είναι μελαχρινός, με μουσια. Το προσκλητήριο λέει ήταν πολύ απλό και γράφει συγκεκριμένα. Λέει, σας προσκαλούμε λέει στο γάμο. Πιο κοντά το μικρόφωνο. Σας προσκαλούμε λέει στο γάμο μας. Το Σάββατο λέει 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 στην εκκλησία λέει του Αγίου Διονυσίου στο Island Βάρκιζας. Θα ακολουθήσει λέει και δεξίωση στο Island Residence. Συγγνώμη ρε παιδιά, η Ελένη από εδώ είναι. Ναι. Και τι έγινε. Είναι παραδοσιακή γυναίκα η Κασάνδρα, θέλει εκεί που είναι από το μέσο. Βέβαια. Όπου εκεί και πατρές. Ελένη, δεν μας τα λες καλά. Για πάτα αυτή πόδι γρήγορα, κουκλίτσα μου. Αυτή μια χαρά τα λέει. Γιατί. Γιατί, γιατί. Φοπλιστεί δεν πέρα. Είναι. Επιχειρηματία, μην τον κάνετε εφοπλιστή τον άνθρωπο. Δεν πήρε προαγωγή ακόμα. Θα πάρει κι αυτός, κάποια στιγμή. Άρη, πιέσαι καφέ και μην μιλάς. Χριστό. Χωρίζεις κανέναν σήμερα ή όχι. Συγγνώμη. Μια παρένθεση. Α, μπράβο, να αναζήσουν τα παιδιά, να ευτυχίσουν. Έτσι. Δηλαδή τι, χωρίς αυτό θα ξεκινήσουμε. Παντρεύεται Τσολάκη με τον Παύλο. Ναι. Να δώσει τις ευχές ο Άρης.
Επόμενο θέμα. Αποχώρηση βόμβα λέει από την εκπομπή της Καταρίνας Καινούργιου. Φώναζε παιδάκι μου λίγο. Αποχώρηση βόμβας από την... Η βόμβα. Ναι, η βόμβα. Από την... Ποια βόμβα. Ατομική, δαγκασάκι. Από την εκπομπή της Καταρίνας Καινούργιου. Ποια είναι η βόμβα ρε παιδιά. Ποια είναι η αποχώρηση. Αποχώρηση βόμβα λέει. Ναι, ποια είναι η αποχώρηση όμως. Για λόγους λέει υγείας, η Ανθή λέει Βουλγαράκη, λέει δεν θα είναι στο πάνελ. Αυτή είναι που μάλλον σε... Που έκανε τη μήνυση. Μπράβο. Άντε, γεια. Τη φάγανε την κοπέλα. Λέγαμε έτσι. Ανθή, πάρε με τηλέφωνο. Σου έχω θέση. Εκεί στη μέση. Εκεί στη μέση μπορεί να καθίσει. Ναι, θέλει, βέβαια. Να κράζει την καινούργια. Και εγώ μαζί τη. Αυτά. Εγώ μια τελείωσα. Τελείωσες για σήμερα. Είσαι πολύ γρήγορα. Σίγουρος. Τελείωσα. Πολύ γρήγορα. Δεν σε έχω συνηθίσει έτσι. Όχι. Πάρε χρόνο, έχεις. Δεν μπορώ τώρα. Βάλτε και ένα χί από πάνω γιατί... Αχ, φίλοι μου, δεν είμαστε καλά. Ποια... Η Πετρούλα ο Χριστάκης. Ναι, είμαι η Πετρούλα και μόλις τελείωσα. Εσύ θα λες είμαι ο Μπούκι και μόλις τελείωσα. Βέβαια. Ε, δεν πρέπει. Γιατί όχι. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αλλά δεν το λέμε στον αέρα. Λίγο μουσική δεν ο κόσμος βάζει, είναι. Έλα ντε, δεν μας βάζει λίγο μουσική. Ας το μην το βάζει τώρα, δύσκολο να κάνει. Ακούσατε τι είπανε κύριε Φουντουκίδη. Να μην σας βάζουν, λέει, δύσκολο να κάνετε. Θα παίξω το τέτοιο μετά. Ξέρουμε τι κάνουμε. Τι θέλετε να κάνουμε. Η Μέρη δεν θα πει τίποτα. Θα πει, θα πει. Ε? Στο δεύτερο μέρος, λέει. Να μην την κουράσουμε. Να μην την κουράσουμε. Όχι, ρε, θα πει. Την έλεγε να πάμε σε χορηγούς και μετά. Ναι. Κατάλαβες. Όπως θέλετε. Θέλετε να πάμε σε χορηγούς. Να πάμε λίγο, να κάνουμε ένα διάλειμμα, πιούμε λίγο νερά γιατί κοράκιασα. Και έρχομαι σε λίγο. Ε, φίλοι μου. Για πάμε να δούμε τους χορηγούς μας. Και να λέμε σε τόσο δα λιγάκι. Θες παρεάκι. Να κάστε, να τους βλέπετε γιατί θέλετε κι εσείς παρεάκι. Και εμείς και εσείς. Μια πολλά. Βλέπεις θες παρεάκι. Θέλω παρεάκι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλοι λοιπόν βλέπουμε θες παρεάκι. Θες παρεάκι. Θες παρεάκι. Θες παρεάκι. Θες παρεάκι. Εγώ δεν θέλω. Δεν θέλεις. Thank you.
γεια σας. Σήμερα βρισκόμαστε στο κατάστημα Ντόλι και δίπλα μου έχω την καταστηματάρχησα, η οποία είναι πια άλλη, Γεωργιάνα Μπάρμπα. Γεωργιάνα, καλησπέρα μου. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά είμαστε εσείς? Μια χαρά είμαστε κι εμείς. Πες μας λίγα πράγματα για το μαγαζί. Να σας πω λοιπόν, το μαγαζί το έχουμε εδώ και 19 χρόνια, όσο εγώ δηλαδή. Τώρα που ξεκινάει και σιγά σιγά το καλοκαίρι, θα έχουμε καινούργια κολεξιόν, καινούργια ρόχα, καλοκαιρινά, νέα, έρχονται πολλά. Δεν γινόταν να μην έχω κοντά μου και την καθεαυτού ιδιοκτήτρια του καταστήματος, τη φίλη μου τη Βάγια. Βάγια, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κασάνδρα μου. Τι κάνεις, πώς μου είσαι? Καλά, καλά, μια χαρά. Εσύ? Έλα, είδες που ντρεπόσουμε να είσαι. Τι θα πω και τι θα κάνω. Είμαστε μια χαρά. Θέλω καταρχήν να σε ευχαριστήσω πάλι που έχεις επιμεληθεί το ντύσιμό μου για την εκπομπή Θες Παρεάκι. Έχεις όμως, ξέρεις τι, έχεις κομμάτια που είναι τελευταία λέξη της μόδας. Και δεν τα βρίσκεις, αυτό έλεγα και έξω με την Γεωργιάνα, ότι είναι κομμάτια μοναδικά. Πού καταφέρνεις και τα βρίσκεις όλα αυτά? Με συνεχή ταξίδια. Ταξίδι, πολύ ταξίδι. Λοιπόν, εγώ να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Ούτως ή άλλως το κατάστημα είναι χρόνια, μας τα είπανε πριν. Φίλοι μου, πάλι σας το προτείνω. Κατάστημα Ντόλι, με γυναικεία ενδύματα, Αγίας Σοφίας 24 στον πεζόδρομο. Θες Παρεάκι. Να κάστε, να τους βλέπετε, γιατί θέλετε κι εσείς παρεάκι. Και εμείς και εσείς. Μιλιά πολλά. Βλέπεις Θες Παρεάκι. Παρεάκι, θέλω παρεάκι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλοι λοιπόν βλέπουμε Θες Παρεάκι. Θες Παρεάκι. Θες Παρεάκι. Θες Παρεάκι. Θες Παρεάκι. Εγώ δεν θέλω. Δεν θέλεις. Ήρθαμε. Θέλω να φύγω. Να πάω διακοπές κι άλλο. Δεν χόρτασε. Σιγά το πραγμάρι. Εντάξει, έκανες. 5 μέρες. Ναι, εντάξει. Λίγες είναι, αλλά τι να κάνουμε. Γιατί κάνετε, μέρες. Δεν μου είπατε κιόλας. Πού πήγατε? Εσείς, κύριε Φουντουκί, δεν μου μιλάτε. Ήσασταν στην Νικήτη. Και πού δεν πήγατε? Εκεί όμως. Με κότερα, έμαθα. Βέβαια. Τέτοια πραγματάκια, έμαθα πολλά. Τζετσκι. Μη λέτε τζετσκι, η γυναίκα σας εδώ παθαίνει εκστασιασμό. Λοιπόν. Αλλά το που μάθαμε καλύτερα πέρασε είναι η Κωνσταντίνα. Έκανε τελικά η Κωνσταντίνα τεντάνο, έλεγε, είναι μουσίτσα, έτσι. Περίμενε. Έλεγε, εγώ δεν θα πάω πουθενά. Προσκύνημα και μετά... Πήγε ένα προσκύνημα. Πήγε για προσκύνημα και μετά έπρεπε να δείξω τη φωτογραφία. Όχι, τη φωτογραφία, όχι, περίμενε. Την ανέβασε στο Facebook, μην αγχώνεσαι. Καθότι Μπριζίτ Μπαρντό είναι στην Τίνο. Μια φορά το χρόνο ανεβάζω φωτογραφία. Δεν είπα εγώ το αντίθετο. Λοιπόν, μιλήστε, πείτε κάτι εσείς. Είμαι σε Τίνο εκεί συγκεκριμένα, στην Αγία Πελαγία, σε μοναστήρι, να. Εγώ θέλω να φανεί αυτή η φωτογραφία. Αν μπορεί ο Δημητράκης να τη δείξει. Δηλαδή, όχι, πείτε μου, πήγε η κοπέλα να προσκυνήσει. Μπορεί ο Δημητράκης. Δεν χρειάζεται, Δημητράκη, δεν χρειάζεται. Χρειάζεται. Πείτε μου τώρα. Απλά λιτάκια απλά λιτάκια παίρνει, συγγνώμη. Αν πήγαινες Μύκονο, δηλαδή πώς θα ήσουν? Με ένα μακρύ μαύρο φόρμα, γιατί δεν επιτρέπεται, γιατί είμαστε σε μοναστήρι. Ναι. Θα πω. Αλλά το φουλάρι, το τυγρέ. Το φουλάρι, το γυαλί, το. Το είχε για να κάνει πλάτη, ρε παιδί. Μα λες, ποια είναι αυτή, wow! Έλα. Αυτή τη φωτογραφία, Κασάνδρα. Κασάνδρα, κάτι έλειπε από αυτή τη φωτογραφία. Ένα σκύλο. Όχι, όχι. Ένα καπέλο. Ένα σκυλάκι, ναι, θα το προτιμούσα. Ένα καπέλο. Ένα καπέλο. Ναι. Ένα καπέλο έλειπε. Τι σκέφτηκα. Σε λίγε μέρε γενέθλια έχει. Α, σου πάρουμε καπέλο. Έχω πολλά. Μετά το προσκύνημα πήγες κάπου πουθενά, Κωνσταντίνα? Μετά το προσκύνημα, τελευταία στιγμή πήγαμε μια σκιάτρο. Για να λες ότι τον αγαπάς το σύζυγο, στο τζάμπο έχει πολύ ωραία αποκριάτικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύζυγε, θα τα πούμε στο σπίτι. Πάρε να έχεις, που μιλάς όλο για το σύζυγο. Καλά να πάθεις. Και έτσι που λένε, παιδιά. Είδα Ντάνο και τον είδα τρεις μέρες συνεχόμενα. Νομίζω ότι ο άνθρωπος άρχισε να πηγαίναμε άλλη μια φορά, θα σηκώνω να φεύγει. Θα λέει εντάξει, δεν μπορώ άλλο. Θα πάμε σε πέδρο, είπαμε. Θα πάμε είναι κομμαρέα. Μέσα. Ένα Σαββατοκύριακο μέσα. Βέβαια. Μετά μέσα Σεπτεμβρίου δεν έχω και γάμο, οπότε πάμε. Ζητάκι, εσύ που πήγε? Ρόδο. Το θέμα αυτό περίμενε, θα το αναπτύξουμε μετά. Για τον Ντάνο. Θα το αναπτύξουμε τώρα, γιατί όχι. Θέλετε τώρα. Βεβαίως. Ναι. Έχουμε και φωτογραφία. Και βίντεο. Θα στη στείλουμε σε λίγο να τη βάλετε. Ναι. Λοιπόν, και φωτογραφία και βίντεο. Αποκλειστικό βίντεο. Κανένα άλλο κανάλι, παρακαλώ, δεν το έχει. Μόνο το Βεργίνα.
εδώ πέρα. Ισχύει. Άννα, πρέπει να είναι αποκλειστικό αυτό. Που κάνει τι ο Ντάνος. Θαλάσσιο σκι. Και είναι τραβηγμένο από τα χεράκια της Κωνσταντίνας μας. Ωραία. Μόνος του το κάνει. Το jet ski. Θαλάσσιο σκι, όχι jet ski. Τι πράγμα. Όχι, δεν ανέβηκε η Κωνσταντίνα. Εγώ σε jet ski ανέβηκα. Ναι, τα νίκιαζε ο Ντάνος. Ναι, από αυτό τα νίκιαζαμε. Λοιπόν, επειδή εσείς το ζήσατε το όλο θέμα, η Μέρη και η Κωνσταντίνα, ναι. Δίνω το λόγο σε εσάς. Πείτε μας λίγα πράγματα, να ακούσει και ο κόσμος. Γιατί πολλοί είχαν παρεξηγήσει. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε το παιδί ήταν ευγενέστατο. Παιδιά, βασικά έσκαγε μύτη με το jet ski στην παραλία και γυρνούσε και λέγαμε όλη η παραλία ήταν άδεια. Μόνο οι άντρες εξαπλώστρες. τον είχαν γανιάσει, ειλικρινά, σε υπερβολικό βαθμό. Α πούμε, αρχή λυπόμασταν. Λέμε τώρα τι να πάμε. Δηλαδή, ντρεπόσουν από τη μία, γιατί το λυπόσουν το πρωί μέχρι το βράδυ ήταν γύρω στις φωτογραφίες. Σε κάποια φάση πρέπει να κουραζότανε και ανέβαινε στα σκαφάκια για να κάνει μπανάνες κτλ. Για να ξεφύγει λίγο από όλη αυτή τη βαβούρα. Τα παιδιά τα έκανε όλα βόλτες τα μικρά, έχει τρελή αδυναμία, δεν άφηνε κανένα. Ειδικά και τα μέχρι το βράδυ, παιδιά, που του ζητούσαν μάρτυρες μαζί με τη Μέρη, ήμασταν δίπλα εντωμεταξύ. Πήγαμε πρωί-πρωί λοιπόν, για να κάτσουμε και δίπλα. Με ρωτάνε αν έπαιρνε λεφτά. Να πούμε ότι δούλευε κανονικά. Δούλευε κανονικά. Μια γυναίκα έχει το σάλτο, water sport σάλτο. Μια φοβερός τύπος αυτή η γυναίκα. Το διπλανό ήταν άδειο το μαγαζί. Είναι, έχει δύο water sport. Είναι το ένα στις αρχές, περνά στα δύο beach bar και μετά είναι το σάλτο. Το άλλο τίποτα, στο σάλτο. Εμείς θέλαμε jet ski να νοικιάσουμε και ήταν όλα πιασμένα. Έφευγαν συνέχεια μπανάνες, σγούρες, τα πάντα. Να πούμε κιόλας, μου έκανε. Έκανε ο Ντάνος βόλτες. Ναι. Τα άτομα αυτό, δηλαδή. Αυτό λέω, ο Ντάνος έκανε βόλτες. Α! Ήταν άλλοι τρεις. Πόσο πήγαινε τι είναι η βόλτα. Με το jet ski, ναι. Όπως παντού, 40 ευρώ. 40 ευρώ, πολύ καλά. Το δεκάλεπτο. Εγώ παιδιά να πω ότι. Αν είχε κάτι παραπάνω. Τίποτα δεν εκμεταλλεύτηκα. Δεν εκμεταλλεύεται τίποτα από βάση δημοσιότητα. Τίποτα. Και να πούμε και στο τέλος που τον είδαμε εμείς, γιατί κάτσαμε μέχρι τέλος την νίκη. Βέβαια. Τα κουβαλούσε κιόλας για να τα πάει στην αποθήκη. Έτσι. Ουσιαστικά υπάλληλος είναι. Υπάλληλος είναι. Τα λεφτά από το Survivor δεν τα έχει πάρει ακόμα και θα τα πάρει Ιανουάριο-Φεβρουάριο και θα είναι 70.000 και δεν θα είναι 100. Ναι, λόγω των φόρων. Και δεν υπέγραψε τίποτα. Δεν ισχύει με τα γάλατα, τα γιαούρια και αυτά που ακούγαμε τέλος πάντων. Δεν ισχύει. Δεν υπέγραψε τίποτα. Τίποτα. Είχε πάρει έναν μάνατζερ γιατί τα μάθαμε κι εμείς από πηγές, έτσι από ντόπιους. Τι να συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Μου ανέφερες κιόλας για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι εννοούμε. Ότι. Πες το, πέρα από ότι δεν υπέγραψε τίποτα, δίνει συνεντεύξεις παντού. Ναι, δίνει συνεντεύξεις. Απλά έδειξε το μάνατζερ του, ο οποίος τον είχε πάρα πολύ περιορισμένο. Αυτός έβγαινε από την Αθήνα ο Ντάνος γιατί δεν άντεχε όλο αυτό. Δεν ήταν μαθημένος. Να πούμε ότι τελείωσε το Survivor τον Ιούλιο. Ναι. Λοιπόν, ο Σκάι είχε κάποιες απαιτήσεις. Συγγνώμη, ένα όχι. Χρόνο συμβόλαιο είχαν κανονικά. Όχι. Φεύγει, όχι. Δεν, με το μάνατζερ του τον πασάραμε. Στην ουσία δεν είχε ναι. Υπογράψει πουθενά για μάνατζερ. Απλά για να το κλείνει τις. Πώς το λένε. Αυτά τα που πηγαίνει στις εμφανίσεις, αυτά εδώ. Ωραία. Τις κινήσεις. Αυτός δεν αντέχει άλλο Αθήνα, λέει θα φύγω σκιάθο και ο μάνατζερ τον ακολουθεί. Και επειδή προσπαθεί να το βάλει σε καλούπια, ότι δεν θα είσαι ένα δεκάωρο στη θάλασσα, να πιέζει φωτογραφία με όλου, δεν θα εμφανίζει εκεί κτλ. Κτλ. Ο Ντάνος είπε: εδώ είσαι στο νησί μου και εγώ αποφασίζω. Και από εκεί και πέρα σταμάτησε με το μάνα. Μπράβο. Και δουλεύει μόνο του. Αυτό. Μπράβο. Ναι, και οι δέσμευσει που λέγανε ότι θα πρέπει να έχει με το Sky για να. Δεν δέχτηκε τίποτα. Τίποτα δεν δέχτηκε. Είναι μοναδικό γενικά. Συγγνώμη, δηλαδή. Και αυτά πρέπει... είναι παιδιά λόγια και... από τον Ντάνο, έτσι. Ναι. Τα μάθανε από τον Ντάνο. Δηλαδή. Ο καθένας επιλέγει αν θα είναι ένα ακριβώς. Καταλά. Και τη μόνη διαφήμιση που έχει κάνει είναι για τα αντιλιακά. Δεν ξέρω ποια είναι. Τα Huawei. Τα... Ναι, δεν έχω ιδέα, δεν είδα. Και αυτό έγινε απρόπτα μία μέρα, έτσι. Πήγανε στο Salto το Water Sport. Δεν έχει σημασία. Havana Tropic. Ναι, τα Tropic. Αυτά. Πήγανε μία μέρα απρόπτα στα Water Sport. Καρίτσι μου! Και του λένε θες να κάνεις μια διαφήμιση αυτό, αυτό και αυτό. Και εκείνη τη στιγμή, παιδιά, έγινε. Δεν διαφήμιση. Δεν... Το είδα και στο Instagram αυτό το πράγμα. Δεν το έχω δει εγώ ακόμα. Δεν το είδα στο Instagram. Διαφήμιση σε τι, στο Ιντερνετ. Αντιλιακά. Ναι, δηλαδή έχεις εσύ ρε παιδί με ένα προϊόν, πήγαινες εκεί και του έλεγες μπορείς, ξέρω εγώ, να βγάλουμε μια φωτογραφία να το διαφημίσουμε. Δεν έλεγε όχι. Και πες Μαρία για τα μαγιό, σε παρακαλώ, που φορούσε. Παιδιά, εντάξει. Αποθέωση κάθε μέρα και για ένα διαφορετικό. Ναι. Με αποκορύφωμα το πορτοκαλί φωσφορίζει. Δεν υπήρχε. Το αποκορύφωμα Μέρη ποιο ήταν, ε? Το από πίσω. Γιατί τα είπαμε ιδιαιτέρως, εμείς. Διστακτικά. Και έτσι, φίλοι μου, τα κορίτσια μου με πείσανε να γίνω ντανική.
Είναι τους παλιάρες και... Δεν αλλάζω γνώμη για τους παλιάρες. Δεν λέει, αλλά εντάξει. Και έχετε βγάλει σαν βίντεο. Και βίντεο και φωτογραφίες και όλα τα. Θέλω να πάμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε και τις φωτογραφίες και το βίντεο και ερχόμαστε σε λίγο. Ντανίτσες μου! Never gonna give you up. I'm never gonna let you go. Never gonna say goodbye. No. Never gonna give. Never gonna give. Never gonna give you up. Never gonna give. Never gonna give. Never gonna give. Never gonna give. Never gonna give you up. Never gonna give. Never gonna give. Say goodbye, no. Δεν είμαι καλά. Ε, μυρικαστικό. Μερί! Ναι. Καροτάκι μου! Έτσι θα σε λέω. Γλυκούλα. Δεν της άρεσε. Δεν της άρεσε. Θα με βρίσεις off camera. Ιδιαίτερος. Παιδιά, ξέρετε όμως πόσο χαίρομαι παρεμπιπτόντως. Το ότι έχουμε δέσει και κάνουμε παρέα και εκτός πλατών. Καλά με τα κορίτσια, εντάξει. Λοιπόν, τα φιλιά μου στη Σίλβια! Κουρκουμπινάκι μου, σ' αγαπώ πάρα πολύ. Πάλι δεν θα το δεις, θα το ξέρεις. Ναι, θα λέει, ρε παιδιά, μου λέτε ότι μου στέλνετε γυρτίσματα. Πότε! Έχω δει όλες τις εκπομπές. Ψέμα να λέει. Δεν πειράζει, εμείς αγαπάμε. Είναι η άλλη μας η φίλη. Την παρακαλώ να είναι και αυτή μέσα στο κόνσεπτ. Θα έρθει, πού θα πάει. Στο κόνσεπτ όλο. Εμένα μου αρέσει να λέω κόνσεπτ. Εσύ τι πρόβλημα έχεις τώρα. Άκουσε εκεί team και team. Μέρι, έχεις ένα πολύ όμορφο και σοβαρό θεματάκι όμως. Όμορφο δεν το λες. Όμορφο για το συγκεκριμένο πρόσωπο, έτσι. Ναι, εντάξει. Μη λέμε τώρα ό,τι να είναι. Το πρόσωπο το κάνει πιο ιδιαίτερο. Αυτό ακριβώς. Δεν θα σχολιάσω. Για πες μου, Μέρολα μου. Θα μιλήσουμε λίγο για τη ζωή Λάσκαρη, τα παιδικά της χρόνια. Να κοιτάς την καμερά σου. Είχε τραυματικά, μπορούμε να πούμε, παιδικά χρόνια. Έχασε πολύ νέα τους γονείς της, πολύ μικρή. Ο πατέρας της ήταν 24 χρονών. Δεν το ήξερα, και σκοτώθηκε στον εμφύλιο, τον σκότωσαν βασικά. Πλάκα κάνεις. Δεν το γνώριζα. Είχε 8 μηνών μόλις. Δηλαδή δεν μεγάλωσε με τους γονείς της. Όχι. Η μητέρα της ήταν 7 ετών, ήταν 7 ετών όταν την έχασε τη μητέρα της. Ουσιαστικά μεγάλωσε μόνη. Ναι, με τον παππού και τη γιαγιά και της απέκρυψαν για ένα χρόνο ότι η μητέρα της ήταν νεκρή. Της είπαν ότι είναι στην Ιταλία και της έστειλαν γράμματα. Ψεύτηκα, υποτιθέμενα. Ναι, 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 ναι. Και μια μέρα στο σχολείο της είπαν: ποια μητέρα, η μητέρα σου είναι νεκρή, δεν ζει. Και πήγε να ζητήσει απολογία των παππούδων της. Στα 14 θέλησαν να την παντρέψουν. Και ποια μερούλα. Δεν πειράζει, στα μάτια του μικρούλι μου. Για κοίτα με στα μάτια. Έλα, πες μου. Λοιπόν, 14 χρόνια θέλησαν να την παντρέψουν. Να ρωτήσω κάτι. Γνωρίζουμε από τι είχε φύγει η μητέρα της. Αυτό δεν το γνωρίζω, όχι. Δεν πειράζει. Αλλά δεν ήταν πολύ νεαλογικά. Λες ότι ήταν στην ηλικία ήδη η Ζωή Λάσκαρη 7 χρονών, άρα θεωρητικά είναι. Ήταν εμφυλίου, οπότε. Που παρακαλούσε και τη γιαγιά και τον παππούτσι να την υιοθετήσουν για να μπορέσουν να πει τη λέξη μαμά και μπαμπά. Σοβαρά μιλάς. Παιδιά δεν τα γνώριζα, δυστυχώς. 14 ετών ήθελα να την κύριε Γιώργο, επειδή ήθελα να δω ξανά λίγο το πλάνο, γιατί νόμιζα ο Χριστάκης ήταν στο λεωφορείο και κρατούσε τη χειρολαβή. Γι' αυτό. Λοιπόν, παιδιά,
Θα σοβαρευτούμε λίγο, γιατί μιλάμε για ένα σοβαρό θέμα. Τι να σε κάνω, ο άλλος κρατούσε το χέρι, έτσι λες, θα έγινε στο λεωφορείο, στάση... Ο Χριστάκης μοιάζει κάνει ό,τι θέλει, τα πόδια πάνω στο τραπέζι. Την άλλη φορά, σκότωνε μύγες την παρέτηση. Ζώαρα. Εντάξει. Για πες, Μέρη μου. Και επειδή ήθελα να την παντρέψουν, λοιπόν, 14 ετών, και δεν ήθελε η ίδια, ο κύριος της αδερφός του πατέρα της, της πρότεινε να πάει στα Καλυστία, ως αποφυγή. Πήγε λοιπόν στα Καλυστία, βγήκε στα Ρελάς. Λογικό. Πήγε στην Αμερική μετά για την μη συμφίλιο, κάθισε εκεί 2 χρόνια, στάλθηκε γράμμα από την Αθήνα ότι ήταν μόνο 15 ετών, δεν ήταν 18, οπότε έπρεπε να επιστρέψει. Παρ' όλα αυτά κάθισε εκεί για 2 χρόνια. Κρύβανε ηλικία. Κρύβανε ηλικία. Ναι. Και έκανε διάφορες δουλειές, διαφήμισε τσιγάρα, ως πολίτρια εργάστηκε, πήρε πολλές εμπειρίες. Γενικά έχει πάρα πολύ δύσκολη πορεία στη ζωή της η Ζωή Λάσκαρη. Και μεγάλωσε με αξιοπρέπεια, δηλαδή μέχρι τα τελευταία χρόνια, δεν γνωρίζαμε για την παιδική μας. Ήταν φανταστικός άνθρωπος, εγώ είχα την τιμή να τη γνωρίσω βέβαια σε πολύ μικρή ηλικία, μαζί με τους γονείς μου. Φανταστικός άνθρωπος. Ε? Όχι τίποτα. Πριν μισό αιώνα, λέει. Κάτι χρόνια πριν είπα αυτή, αυτός είναι ο κάφρος. Δεν είμαι! Κλείς το στόμα. Για συνεχίστε. Δεν λέω το όνομα. Σ' αγαπώ ρε Ντίνα. Θα πέσει. Ε, θα πέσει το πλούσιο. Όχι. Ποιος λείπει. Α. Είστε πολύ διακριτικοί πάντως, να ξέρετε, δεν κατάλαβε κανένα. Συγγνώμη, λείπει και η Δώρα. Ναι, σωστά. Τα χαιρετίσματά μας την Δώρα, τα χαιρετίσματά από το Αμερικά. Τα φιλιά μας σε περιμένουμε, έρχεται 8 Σεπτεμβρίου η Δώρα. Επιστρέφει. Τι θα κάνει. Εδώ μαζί μας είναι. Πού. Δεν το μπορώ. Θα πρέπει να τον βάλω εδώ να ακούγεται. Μίλα άμα θες. Λοιπόν, για πες μου, ρούλα μου. Θα ήθελα κλείνοντας να πω ότι το ποιόν της φάνηκε για το πώς μεγάλωσε τις κόρες της. Θεωρώ. Ναι. Δεν έκρυψε τίποτα. Όχι, ότι όλη τη ζωή της την είχε μπροστά. Νομίζω είχε θέμα η αποτοξίνωση της. Ναι, η Άννα Μαρία, η σύζυγος, αν δεν κάνω πολύ λίγο στον Μπλε. Η Μάρθα ήταν η σύζυγος του Μπονάτσου. Μπονάτσου ήταν η Μάρθα, ήταν. Ναι, η Μάρθα ήταν του Μπονέτσου. Του Μπονέτσου δεν ήταν, ο Γκλάτσος δεν ξέρω. Ήταν ο Μπονέτσος σου Γκλάτσος. Η Άννα Μαρία ήταν με τον Γκλέτσο. Και τη Ζωή Λάσκαρη. Παντρεύτηκαν για ένα μήνα, κράτησε ο γάμος και χωρίσανε. Ήταν πολύ αψεσβής ο γάμος. Αυτή η κοπέλα ήταν κάποτε. Και μπράβο της, αλλά ήταν σε πολύ τραγική κατάσταση με το χαμό της μητέρας της. Η συγκεκριμένη ανέβασε και ένα φοβερό, δεν ξέρω αν το είδατε στο Instagram. Στο Instagram το είδα. Πολύ συγκινητικό. Πάρα πολύ ωραία. Τι να πω, πραγματικά καλό ταξίδι στη Ζούλα. Είχε πολύ ωραίο τέλος πάντως, γιατί έφυγε στον ύπνο της. Πολύ ξαφνικό. Όμως είναι καλό. Καλύτερα, πολύ ξαφνικό. Όταν το βλέπεις να μην υποφέρει. Λογικό. Ποιος θέλει να υποφέρει. Λοιπόν, εγώ θέλω να αλλάξουμε κλίμα. Φίλοι μου, τι σας έχω καθίσει στον καναπέ, σας ζηλεύετε τώρα, αλλά καλά να πάτε. Πρώτα τηλέφωνο κοντά. Όχι όμως, αυτό ακριβώς. θα πάτε, πού, τι έχω σήμερα εγώ κοντά μου, μπορώ να σηκώθω για λίγο. Κύριε Φουντουκίδη, πού είναι το μικρόφωνο. Τα χάσα όλα εγώ τώρα. Καλέ. Το βρήκα. Μ' ακούτε. Ευχαριστώ. Να το πετιέτε. Μη με δείξετε πολύ. Έγινα... Σταμάτα. Θέλω να καλέσω κοντά μου. Τι μαλλί είναι αυτό. Παναγία μου. Θα σταματήσεις. Λοιπόν, θέλω να καλέσω κοντά μου τον αγαπημένο μου φίλο και φυσικά πρόσωπο της πόλης μας, γιατί εγώ έτσι θεωρώ ότι είναι και είναι, όχι μόνο εγώ, πολλοί κόσμος το θεωρεί αυτό, τον Σίμω Παρασκευά. Σίμω μου, έλα μέσα. Έλα. Γεια σας. Τι κάνεις? Σε ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και για όλα με τα καλούδια που έχεις φέρει εδώ. Και εδώ να παίζουμε τα μούτρα μέσα. Τι είναι όμως, θα τα πάρουμε ένα-ένα. Κάτσε εδώ κοντά μας. Τι δείγμα είναι αυτά. Τι δείγμα, παιδί μου. Χριστάκη, βοήθησε λίγο. Ναι, δώσε λίγο το. Έτυχε και πήγαμε κιόλας με την Κασάνδρα. Καλή γι' αυτό, βέβαια. Και την Ελένη. Ναι. Τη φίλη μας την Ελένη, την καρδιολόγο, η οποία κάνει διακοπούλες τώρα στιγμή στη Ρόδο. Καλοπερνάει. Ζωάρα. Λοιπόν, εντάξει, καλωθήκαμε όλοι.
Όλα καλά. Καλά είμαστε, μπράβο. Πώς είσαι εσύ μου? Μια χαρά. Καλά είσαι. Και εμείς γυρίσαμε. Δεν πιστεύω να είσαι αγχωμένος. Όχι, όχι, καθόλου αγχωμένος. Α, πήγες διακοπές. Πήγα, ναι. Πού πήγες? Πήγα στη Μύκονο. Λεπτομέρειες. Ήμουνα στο περιπτώτο πάρτι Ρέμο Ραμαζότη. Έλα! Και δεν είπες κουβέντα, ρε εσύ. Θα μας πει και εντυπώσεις, θα μας πει κάποια πράγματα που έχουν γίνει. Εννοείται, θα μας τα πει, όλα μας τα πει. Βέβαια, για άλλο ήρθαμε, αλλά ξέρεις. Αφού μας το είπες εσύ, καρφώθηκες. Εμείς δεν θα το ρωτούσαμε. Να αναφέρουμε ότι ο Σίμος έχει για μένα τα πιο γνωστά καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Την Έγλη. Όσο Μουγάτσα Έγλη. Ο Δημητράκης Δημητράκη. Όσο εσείς μιλούσατε, ο Δημητράκης έκανε ήδη το πλάνο. Αλλά θα πω, θα αφήσω το λόγο στο Σίμω να μας περισσότερα πράγματα. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ βλέπω αναρτήσεις συνέχεια στο Facebook. Κόσμος έρχεται, κόσμος φεύγει, κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει. Πώς τα λέω έτσι. Χαμούλης. Χαμός. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή φαίνεται ούτως ή άλλως ότι είμαι τροφαντό παιδάκι, παιδιά πραγματικά δεν έχω φάει ωραιότερη μπουγάτσα. Έχω πάθει πλάκα. Ευχαριστώ. Λέω την αλήθεια, να το ξέρεις. Όσον αφορά το φαγητό, πάντα την αλήθεια. Τι είπατε από εκεί, κύριε Αριστίδη? Εν τω μεταξύ, οπότε είναι να βρούμε, ρε παιδί μου, ένα σημείο, οτιδήποτε. Α, ήταν εκεί που έχει το ψητοπολείο. Ναι, εγώ βάζω στόχο, ρε παιδί μου, ψητοπολείο που καταφύγανε. Δεν έχει κάτι άλλο εκεί κοντά. Επενδύουμε. Σημείο συνάντηση. Ναι, σημείο, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι επένδυση είναι αυτή, Κωνσταντίνα? Ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Μπράβο, αγάπη μου. Hello, είμαστε κι εμείς εδώ. Τι έγινε, ρε παιδιά? Παιδιά, συγγνώμη, το έχουν μου και έφερα, ξέρετε. Μαζί με ένα χρυστάκι. Λοιπόν, πες μας εσύ παραπάνω πράγματα, Σίμω. Σίμω, πόσα χρόνια είναι ουσιαστικά? Η ιστορία ξεκίνησε το 1999, προς 2000, τέλειο. Βασικά, εσύ μου τα άστειλες, αλλά ξέχασα εγώ τη σκαλέτα μου. Παλιά ξανθιά, μην παρεξηγείς. Δεν πειράζει, θα πούμε εδώ, live. Το 2000 ακριβώς. Είναι πολλά χρόνια. Από μια συγκυρία. Δηλαδή, εγώ δούλευα σε ένα σούπερ μάρκετ τότε. Σε ηλικία. Εντάξει, μην πούμε ηλικία. Όχι, δεν θα πούμε ηλικία. Μικρός είσαι ούτως ή άλλως. Ναι, πολύ μικρός. Η πρώτη μου δουλειά σε ένα σούπερ μάρκετ επώνυμο της πόλης δούλευα. Και ένας φίλος είχε ξεκινήσει μια ιδέα σε ένα τέτοιο μαγαζί και μου έκανε την πρόταση να ξεκινήσουμε κάτι τέτοιο. Και μου άρεσε η ιδέα, γιατί ήθελα πάντα να ανοίξω κάτι δικό μου. Και ξεκινήσαμε έτσι. Ήθελες γενικά να ανοίξεις κάτι δικό σου ή συγκεκριμένα, ξέρω εγώ, μπουγάτσα? Επειδή η μπουγάτσα είναι το παραδοσιακό φαγητό της πόλης μας. Αυτό ακριβώς. Και όσοι έρχονται εδώ, τι θα φάμε, μπουγάτσα. Ήμασταν πελάτες στα μαγαζιά των πριν από εμάς μαγαζιών. Και ποιος δεν είναι. Έτσι. Και όλοι ξεκινάμε μία μπουγάτσα κτλ. Το σημείο ήταν το τυχαίο που επέλεξα. Να μας πεις και σε ποια. Ναι, ναι, ναι. Είμαι στην Αγίου Δημητρίου. Στο κέντρο φυσικά Θεσσαλονίκης. Στο κέντρο, δίπλα στην εκκλησία ακριβώς. Φοιτητική περιοχή και. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Εμείς δίπλα είμαστε. Κέντρο είναι. Ναι, ναι. Κέντρο είναι, απλά είναι μια γειτονιά. Αυτό. Έτσι. Δηλαδή. Και ξεκίνησα το 2000 από εκεί πέρα. Ξεκίνησα βασικά στην αρχή ως μπουγατζατζίδικο και μετά επεκτενόμουν σιγά σιγά. Δηλαδή έβαλα και κρέπα, έβαλα και τόστ. Ναι. Και μπουγά, το κατάστημα και έκανε διάφορα. Σαλάτες και κλαμπ και εγώ ό,τι. Εγώ το θυμόμουν σαν ένα μικρό μαγαζάκι που όταν έμπαινες μέσα. Ναι, το θυμόμουν. Και η αλήθεια είναι ότι ο Άρης στη γειτονιά έχει μεγαλώσει εκεί. Είναι. Δεν θα πει 30... την ηλικία πόσα χρόνια. Συγγνώμη, είναι 37 χρόνια. Το μαγαζί. Εκεί, στο φιλούσα. Το πρώτο μαγαζί, η Κασάνδρα, ήταν ένα μικρό, όπως λέει. Ήταν ένα μικρό μαγαζάκι και μετά, βασικά πρόσφατα, πήρε έναν δίπλα χώρο και. Επέκτηνα το μαγαζί και έχει τώρα ένα μεγαλύτερο σαλόνι γιατί δεν χωρούσαν οι πελάτες να κάτσουν μέσα. Έξω είχα πιο μεγάλο χώρο. Και έγινε αυτή η ανακαίνιση, η επέκταση. Και, να πούμε το κατάστημα είναι το Έγλι. Είναι okay, η Έγλι, η γνωστή Έγλι. Ναι, για τους φίλους και φίλες τηλεθεατές που μας παρακολουθούν και είναι από το κέντρο γιατί μας βλέπουν πάρα πολλοί κόσμος, μας βλέπει, μας παρακολουθεί βασικά. Οπότε κάντε μια βολτούλα στην Έγλη, σίγουρα την ξέρετε. Και πολύ ξενύχτητες, το ξέρουμε. Αυτό ναι, ακριβώς. Ναι, γιατί έχω και ένα άλλο. Μα σου λέω, το παρακολουθώ και στο Facebook, έχει και ένα άλλο θεματάκι, θα περάσουμε και σε αυτό. Ας τα πάρουμε ένα-ένα όμως. Μιλήστε εσείς. Μόνο για την Έγλη, που είναι. Εγώ θέλω να δοκιμάσω όμως μπουγάτσα. Πάτε εσείς, μιλήστε, κάνω τι θέλετε. Περίμενε, τώρα εδώ το. Εμένα πρέπει να κοιτάτε. Εννοείται. Μετράμε μπουκές. Εδώ, εδώ. Τώρα τρως μπουγάτσα κρέμα,
Παραδοσιακή. Τι άλλο θα ζω. Βάλανε μπροστά στις βουγάτσες. Μιλήστε παιδιά, αφήστε με να απολαύσω. Γι' αυτό, για να μην απολαύσεις περισσότερο. Και πού θα πάει αυτό. Στο στομάχι μου θα πάει. Μην αγχώνεσαι. Στη δεύτερη εκπομπή ξέρω τι έχω καλεσμένο. Αφορμή και της συνάντησής μας, στο τέλος του μήνα, του Σεπτεμβρίου, έχω ένα event. Λόγω της επέκτασης που έκανα, θα παρευρεθούν πολύ από τον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο. Θα είμαστε εκεί. Εννοείται πως θα είμαστε και εμείς εκεί με τις κάμερές μας να στηρίξουμε το όλο θέμα. Και θα έχεις ευκαιρία να δοκιμάσεις τα πάντα. Όλη την γκάμα των προϊόντων. Μάζε σίγουρος. Η πρόσκληση θα σταλεί, δεν το ξέρατε, θα σας το λέω τώρα. Ευχαριστούμε και θα έχουμε ένα mini party για. Πότε είπες ότι γίνεται? Τέλη Σεπτεμβρίου, να μιλήσω λίγο με τους καλλιτέχνες πότε μπορούν. Ωραία, προλαβαίνω να χάσω 3-4 κιλά. Θα γίνει σαν τι. Πώς το σκέφτεσαι, μπορείς να μας δώσεις μια έτσι ιδέα. Ένα catering, ένας DJ, ένας φωτογράφος. Να. Και πολύ όμορφη ιδέα είναι. Πάρα πολύ όμορφη ιδέα. Βασικά δεν είναι εγγένεια, γι' αυτό λέω είναι ένα party. Είναι ένα event. Γιατί όταν πήρα τον χώρο τον δίπλα και έκανα την ανακαίνησή μου. Ήθελα να ευχαριστήσω έτσι τους φίλους μου με ένα πάρτι. Και αυτό το σκέφτηκα και θα γίνει προς τέλη Σεπτεμβρίου, να είναι και καλός ο καιρός και θα είναι υπαίθριο έξω από το μαγαζί. Για το θέμα ξέρετε, ότι πραγματικά έχει απίστευτη μπουγάτσα. Η μπουγάτσα τη φτιάχνω μόνο εγώ. Ναι, πες μας λίγο, γιατί να σου πω. Τώρα ήταν η ερώτηση που ήθελα να κάνω. Γιατί στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πάρα πολλά εργαστήρια. Πού το έμαθες, πώς το έμαθες, είναι τέχνη, η αλήθεια είναι ότι είναι τέχνη. Θέλω να μας πει, γιατί έχω μεγάλο παράπονο, δεν κατασκευάζω εγώ, ένας μάστορας δικός μου. Ναι. Ο οποίος μου έδειξε, αλλά δεν ξέρω να φτιάχνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Βασικά, δεν έχει κάποια μεγάλη διαφορά μπουγάτσα με μπουγάτσα, απλά τα υλικά να είναι καλά και επώνυμα. Δηλαδή μπορείς να βάλεις και αλεύρι τον. 5 ευρώ πρέπει να βάσει και το 100 ευρώ. Σίμω, διαφωνώ με αυτό. Νομίζω ότι η γεύση παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Μπορώ να μιλήσω καθότι είμαι ειδικός πάνω στο θέμα που χάτσα. Η χημεία των υλικών, σίγουρα. Αν πέσει λίγο κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο, θα αλλάξει. Η συνταγή θέλεις να μου πεις ότι είναι η ίδια πάντα. Όχι η ίδια. Κάτι προσθέτει, κάτι αφαιρεί. Κάποιο μυστικό υπάρχει. Δεν μπορεί να είναι τέτοιο. Δεν είναι η ίδια και είναι και απολύτως μυστική γιατί εντάξει. Συγγνώμη, δεν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το θέμα της κρέμας. Εννοείται. Γιατί συγγνώμη, πηγαίνει σε κάποια άλλα μπουγατσατζίδικα και έτσι. Αυτό που τρως είναι σαν λάστιχο, σαν. Αυτό ακριβώς. Δεν σχολιάζω. Και δοκιμάζω προχθές, παιδιά. Παιδιά μας βάζει ο Σίμος και παίρνω ένα φάγλα. Ναι, πήρα και εγώ από την αλήθεια. Έχω μείνει. Και το καλό είναι ότι δεν θέλει να βάλεις άχνη για να γλυκύνει. Είναι τόσο γλυκό. Δηλαδή, κρέμα ήταν ρευστή, αυτό πρέπει να είναι, παιδί μου. Μπουγάτσα. Συγχύστηκα, γυναίκα. Ναι. Έχεις το λόγο. Αυτά για το event, για την μπουγάτσα δοκιμάζουμε να πάντα. Να πω ότι έχεις όλα τα είδη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Κρέμα τυρί, δηλαδή σπανάκι, κιμά. Υπάρχουν πάρα πολλές ποικιλίες και σοκολάτα και βασικά εγώ ρίχνω μερέντα από πάνω. Α, ναι, μπράβο. Για αυτούς που θέλουν. Μας σκότωσες τώρα. Ναι, είναι μια εκδόση. Ο κύριος από εδώ. Έχει σκέτη εντολώς φύλλο μπουγάτσα, εντάξει, δεν πάμε σε αυτά. Θέλω να ρωτήσω, delivery έχεις. Delivery. Λόγω του φόρτου της δουλειάς. Δεν έχω delivery. Γιατί, για ποιο λόγο. Δεν μπορώ να εξυπηρετήσω, αλλά είναι στα άμεσα και γρήγορα, μελλοντικά πλάνα. Και να πηγαίνει μέχρι Βούλγαρη. Μπορεί να ανοίξει μια κατάσταση. Λοιπόν, σου δίνω όρκο ότι. Έχω ένα δυτικά. Έχω ένα στο κέντρο. Οπότε θα πάμε και ένα ανατολικά για να κλείσουμε. Σου δίνω όρκο ότι με πελάτησες εμένα, την Κωνσταντίνα και την Μέρη. Μέσα σε ένα εξάμεινο θα ανοίξει και άλλο μαγαζί. Ειλικρινά. Μόνο με εμάς τις τρεις. Το πιστεύω. Α, να είσαι καλά. Αλλά. Μας πήρανε χαμπάρι, Κωνσταντίνα. Αλλά θέλω να πω κάτι. Η μπουγάτσα μου δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Μπράβο. Τώρα είπες την κατάλληλη κουβέντα. Ωραία. Φάτε όσο θέλετε. Έλα, κορίτσι μου, δοκίμασε λίγο. Όχι, δεν θα δοκιμάσω. Δεν θα δοκιμάσω μετά. Α, ωραία. Οκ. Και δίπλα μας έχεις τυρί. Έφερα μία ποικιλία κρέμα τυρί σπανάκι κιμά. Εκείνο που έχεις μπροστά σου, πάρ το λίγο σε παρακαλώ. Και έφερα και δύο κρεπούλες. Δεν θα φάω, το υπόσχομαι να δείξω θέλω. Και δύο κρεπούλες, μία γλυκιά και μία αλμυρί. Αχ, τι να δείξω εδώ πέρα, έχει μπανάνα, σοκολάτα, Δημήτρη. Θα γίνω χάλια, δεν μπορώ να το σηκώσω. Ναι, μην το σηκώσω, γιατί θα γίνεις χάλια. Θα γίνω χάλια, παιδιά, φέρτε μου να μαχαιροπύρουν κάτι. Το καλύτερο μαχαιροπύρουν, εντάξει.
Αυτό τι να δείξω τώρα. Το μαρουλάκι. Όχι, δεν θέλω αλμυρί. Μόνο γλυκά. Σας παρακαλώ. Μετά το τέλος εκπομπής πιστεύω ναι, ναι, εννοείται. Θα γίνει. Σε 10 λεπτά θα σου πω τι θα γίνει. Από μέσα θα τρέξουνε. Αλήθεια, πού είναι μέσα, ζει. Το κοντρόλ μου ακούει. Ανησυχώ, μιλήστε μου. Α, εδώ είναι. Εδώ είναι το παιδί. Εδώ δεν μπορώ παιδί. Να χάνω τον ηρμό μου αν δεν τον ακούω. Να πούμε επίσης ότι ο Σίμος ο Παρασκευάς ήταν στο χώρο του ποδοσφαίρου ως διαιτητής το 1995. Ναι. Ξεκίνησα το 1995, ήμουν ποδοσφαιριστής και μία επιχείρηση που είχε ο αδερφός μου κάτω από τα γραφεία των διαιτητών μου έκανε την πρόταση να γίνω διαιτητής. Ξεκίνησα σαν έρασιτεχνικά, μετά ανέβηκα, έπαιξα σε ψηλές κατηγορίες, έπαιξα μέχρι β' εθνική, 4 χρόνια. Είναι λίγο το περίεργο ο χώρο τη διαιτησία. Το πώ ανεβαίνει. Είναι πολύ δύσκολο ο χώρο. Έκανα φίλου. Γνώρισα πολλά μέρη σε όλη την Ελλάδα. Για συγκυρίε δεν έπαιξα αλφα εθνική. Και πολλών άλλων θεωρώ πραγμάτων συγκυρίε. Είναι δύσκολη η συζήτηση αυτή. Αυτό. Εντάξει. Το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Κάποιοι που κατέχουν λίγο το άθλημα. Το θέμα όμω ότι. Εγώ δεν θέλω να μείνω μόνο στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή γιατί οκ. Δύο είναι τα πιο σημαντικά για μένα πάνω στο Σίμο τον Παρασκευά. Πρώτον, με το κατάστημα Έγλι, έτσι, που μας ταΐζει τα ωραιότερα πράγματα εδώ πέρα. Και δεύτερον, ναι. Μαθαίνω και άλλα πράγματα. Είναι μέσα εκεί στη νύχτα σε διάφορα μαγαζιά γνωστά της Θεσσαλονίκης. Υπήρξε ως μέτρη και δημόσιες σχέσεις. Να αναφέρω τι, τα Μαμούνια, τη Ρέμβη, το ΣΥΚ, το Μπανκ. Καλά δεν τα λέω. Καλά τα λες. Μ' αρέσει να ασχολούμαι με τα δρόμενα της πόλης μου. Και καλά κάνεις, γι' αυτό είσαι και πρόσωπο της πόλης. Γενικά έτσι δεν κάθομαι στα αυγά μου. Σε πήρε το μάτι μου κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Είσαι μαζί με τον Νικολάκη το Βέρτη. Με το Βέρτη δεν συνεργάστηκα. Ναι, είσαι εκεί όμως τώρα, στο όραμα. Μου, είναι φίλος μου. Βασικά ο Νίκος, επειδή προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη, είναι από Καβάλα βέβαια, αλλά ξεκίνησε. Έμενε σε κάποια παιδικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Γνωρίζετε και με τον Άρη από εδώ πέρα. Ναι. και... Πολλά χρόνια πριν. Έτσι ακριβώς. Στον Νίκο τον ξέρουμε πολλά χρόνια πριν και εμείς. Και επειδή τον έχουμε μια δυναμία. Έχει ξεκινήσει στο Ρόδον. Α, και πιο πριν, ναι. Εντάξει. Και εγώ κάπου. Εκεί. Γνωριζόμαστε έτσι. Και είμαι κάθε Παρασκευή Σάββατο στο όραμα. Πηγαίνεις, γλεντάς εκεί. Έχω ένα καναπέ εκεί μόνιμα και λέω. Έχει το όνομά σου πάνω, δεν το πειράζει κανένα. Ακριβώς. Σήμερα, εγώ ξέρεις που σε θυμάμαι τελευταία φορά. Που σε πέτυχα εγώ τελευταία φορά. Βαλάντι Κολέτσα. Ήταν ένα από τα σχήματα που δούλευα. Ναι. Έχω γνωρίσει όλους τους τραγουδιστές και συνεργάστηκα μαζί τους. Λογικό λόγω της δουλειάς. Είναι μεγάλη τιμή να συνεργάζεσαι με Βαλάντι, με Άντζελα Δημητρίου, με Πανταζή, με Κωστόπουλο γενικότερα. Ονόματα τα οποία εντάξει. Ξέρεις τι παρακολουθώ, σου λέω και μέσα στο Facebook και σε αυτά στις διάσπορες σελίδες. Όπως όλοι μας, έτσι, τι κάνεις, όχι τι κάνει ο άλλος, τι ανεβάζει κάποια φωτογραφία. Και βλέπω ότι όντως είσαι με πολύ επώνυμο κόσμο, με πολλούς καλεσμένους έτσι, με ονόματα μεγάλα, αλλά είσαι ένα άτομο ήπιον τόνων. Δεν είσαι αυτό και δεν μου βγάζει το κάτι το δίθεν. Κατάλαβες. Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό με αγαπήσανε και αυτοί οι τραγουδιστές και με δεχτήκανε. Οι οποίοι την έχουν δει είναι αλλιώς. Ναι. Εσύ είσαι πολύ μετρημένος. Πολύ οικεί αυτό που είπε η Ντίνα. Κοινωνικός πολύ. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ σε σένα. Ναι, δεν έχω καβαλήσει το καλάμι. Αν και θα μπορούσα. Με τέτοιες νοημίες θα μπορούσα να. Πολλοί το κάνουν έτσι. Ναι. Εντάξει, μου αρέσει. Είμαι χαμηλού προφίλ, εντάξει, το ότι είμαι με αυτά τα άτομα, εντάξει. Συνεχίζεις ακόμα αυτό τις δημόσιες σχέσεις και το να είσαι με τις κάποια καταστήματα. Τον Ιανουάριο έκανα την ανακαίνιση, την επέκταση του μαγαζιού, επειδή είχα θεαματική άνοδο και δεν το περίμενα. Κακός που δεν το περίμενες. Δεν το περίμενα με την έννοια ότι... Εμάς που ξέραμε, αυτό ακριβώς. Μα αυτό ανέφερα πριν, ότι κόσμος μπαίνει, κόσμος βγαίνει. Είχα δύο μαγαζιά δίπλα μου, οποία δεν φεύγαν ποτέ. Και λέω, πότε να φύγει, πότε να φύγει. Και μόλις φεύγει ο διπλανός μου, λέω, ήρθε κατάλληλη στιγμή να το πάρεις. Γκρέμισα τον τοίχο, το πήρα και μεγάλο στο μαγαζί. Και επειδή είχε τόσο άνοδο η δουλειά,
και πήγαινα αρκετές ώρες γιατί έβλεπα ότι αξίζει. Δίνουμε πάντα προτεραιότητα στη δικιά μας τη δουλειά, έτσι. Ναι, λογικό. Δημόσιες σχέσεις και η νύχτα το έκανα για την, μέσα εισαγωγικά για την πλάκα μου, γιατί πάντα όταν δουλεύω, δουλεύω επαγγελματικά και με ευθύνη. Και επειδή είχε πολλή δουλειά, σταμάτησα, δούλευα με τον Χρυσοχοίδη τότε στο ΣΥΚ. Το Δημητράκη. Το Δημητράκη. Και σταμάτησα τη νύχτα τον Ιανουάριο να ξεκουραστώ και να ασχοληθώ με το μαγαζί μου. Και αυτά. Βέβαια, έχω κάποιες προτάσεις για το Σεπτέμβριο. Με τρώνε λίγο τα φίδια. Δεν θες να μας τις πεις. Δεν ανακοινώνω, όχι. Είναι ακόμα καλά, ακόμα και αυτά τα σχήματα δεν έχουν βγει ακόμα στην πόλη μας. Είναι υποσυζητήσει τώρα τα χειμερινά σχήματα. Α, μας πει να ξέρουμε τουλάχιστον. Ναι, ακούγονται κάποια ωραία, σχήματα, έτσι, αλλά εντάξει. Θα δείξει. Θα δείξει. Όταν θα γίνει, θα το. Τέλη Σεπτεμβρίου που θα έχουμε και το event, θα έχουν βγει και όλα και τα. Βρε, θα άρχισε όλη τη σεζόν εδώ πέρα, τώρα θα βγάλουμε. Θα έχουμε θέματα. Τι λες τώρα. Θα φέρω φαγητά. Έτσι θα μας αφήσει. Όχι, βέβαια. Τώρα που λοιπόν, ξεκίνησε μια γνωριμία. Σήμα μου, ό,τι και να κάνει, την επιτυχία θα την έχει, είμαι σίγουρη για αυτό το πράγμα. Στο λέω. Να μας περιμένει συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Στην Έγλη, φίλοι μου, κατάστημα Έγλη. Αγίου Δημητρίου, πόσο είναι, δεν μπορώ να δω. 89 είναι. 89, δίπλα στην εκκλησία στον Άγιο Δημήτριο. Πιο κεντρικό δεν υπάρχει, πραγματικά. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα. Καλές δουλειές στην επέκταση που έχεις κάνει τώρα. Ευχαριστώ. Θα έρθουμε και στο event. Εμείς εδώ θα καλύψουμε, να ξέρεις. Έτσι. Αποκλειστικότητα, δεν έχω καλύψει κανέναν. Άντε, μπράβο. Οπότε, το καλό που σου θέλω, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και πάλι που είσαι κοντά μας. Εγώ. Φίλοι μου, τελειώνουμε για σήμερα. Αύριο πάλι εδώ. Μπορεί να με ενημερώσει κανείς τι ώρα θα παίξουμε. Γλυκούλες, όχι. Και τι ώρα θα μας δει ο κόσμος. 4 με 6, το λέω εγώ. Λοιπόν, θες παρεάκι εδώ πέρα. Κάθε μέρα ξεκινήσαμε πάλι. Φεύγει σιγά σιγά το καλοκαιράκι, bye bye. Εμείς όμως θα είμαστε εδώ να πίνουμε το καφεδάκι μας, να κάνουμε κουσκούς με πολλούς καλεσμένους, όχι μόνο εδώ επωνύμους και τα λοιπά, αλλά και με δικά μας άτομα της πόλης, αγαπημένα πρόσωπα. Μέχρι αύριο, να προσέχετε, σας αγαπάμε, τα φιλιά μας.